την ανάγκη συνεργειών σε μια προσπάθεια ανάδειξης καινοτόμων ιδεών και σε δεύτερο επίπεδο ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων, εξέφρασαν από το Ηράκλειο φορείς που συμμετείχαν στην ημερίδα για την καινοτομία στην Κρήτη και τους φορείς που την στηρίζουν. Στόχος της είναι να μας φέρει όλους κοντά, να στηρίξουμε όλοι μαζί την καινοτομία, να χρηματοδοτήσουμε ενδιαφέρουσες προσπάθειες, να αναδείξουμε προσπάθειες που ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί και πετύχει και να βοηθήσουμε την οικονομία μας, την Κρήτη και τη χώρα μας. Φυσικά και πρέπει να επενδύσουμε και το μεγάλο στοίχημα είναι να καταφέρουμε να συνδέσουμε τα ερευνητικά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα με την επιχειρηματικότητα. Όπως ανέφεραν διοργανωτές, όπως η Εθνική Τράπεζα, αλλά και συμμετέχοντες, η προσπάθεια η χώρα να ξεχωρίσει σε αυτόν τον κλάδο με επιχειρηματικές δραστηριότητες που ξεφεύγουν από τα όρια της Ελλάδας αποτελεί μια προτεραιότητα, ενώ ήδη έχουν αποτυπωθεί τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ήδη υπάρχουν επενδύσεις και επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από αυτά τα επενδυτικά σχήματα. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι ο αριθμός αυτός των επιχειρήσεων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Να τους δώσουμε και καθοδήγηση και τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε να μπορέσουν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιτυχημένες εταιρείες που να στοχεύσουν μεγάλες αγορές. Ο στόχος σήμερα είναι να ενημερωθούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την καινοτομία για τις δυνατότητες που έχουν να λάβουν υποστήριξη, είτε μιλάμε για χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε μιλάμε για κομμάτια καθαρά υποστήριξης. Αναφερόμενοι στις ευκαιρίες που δίνονται στους νέους επιχειρηματίες, ακόμη και για την άλλη άκρη του Ατλαντικού, η πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, επισήμανε ότι η εκπαίδευση, η ετοιμότητα και η γνώση αποτελούν βάση επιτυχίας. Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει συμφωνία με όλα τα επιμελητήρια σε όλο τον πλανήτη, οπότε οπουδήποτε μπορεί να χρειάζονται είναι οι άνθρωποι μας, οι νέοι επιχειρηματίες μας, που αυτό δεν μετράει για ηλικία, να πάνε και να δράσουν, το επιμελητήριο θα σταθεί αρρωγός τους. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικός είναι ο ρόλος των ακαδημαϊκών, όπως αναφέρθηκε, και ερευνητικών ιδρυμάτων, που χτίζουν μια στέρεα βάση για την ανάπτυξη καινοτόμων εγχειρημάτων στο χώρο της επιχειρηματικότητας, κάτι που, όπως τόνισαν, η Κρήτη κάνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό που περιμένουμε και προσδοκούμε είναι οι επιτυχίες που ακούμε τα τελευταία χρόνια, που με ελληνικές εταιρείες που μας κάνουν περήφανο στο εξωτερικό. Και ευελπιστούμε στο να δούμε ακόμα περισσότερες και καλύτερες ιδέες, ώστε να τις αναδείξουμε, να προσπαθήσουμε να τις προωθήσουμε και να τις αναδείξουμε σε ένα διεθνές επίπεδο. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά και το κρητικό οικοσύστημα και λόγω των πανεπιστημίων και του Πολυτεχνείου στα Χανιά και του Πανεπιστημίου εδώ στο Ηράκλειο περισσότερο και του ΙΤΕ αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα και βγαίνουν πάρα πολλές ιδέες μέσα από την έρευνα, οι οποίες είναι πια έτοιμες να βγουν στην αγορά. Συντονιστής θεματικών της ημερίδας, με επίκεντρο την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα της Κρήτης, ήταν ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Νίκος Παναγιωτόπουλος.